Θέλουμε τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ, οι φορείς της Λοκρίδας που διοργανώνουμε τον αγώνα ενάντια στη, στις απολύσεις που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση 1η Απριλίου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, το ΚΚΕ συνολικά, που για ακόμη μία φορά ανταποκρίθηκε και πήρε την πρωτοβουλία σήμερα να είναι εδώ να τον ενημερώσουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το σηκώσουμε ψηλά. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ως εξής. Ετοιμάζονται, ετοιμάζονται να πετάξουν κυριολεκτικά σαν στημένη λομενόκουπα 850 οικογένειες στο δρόμο, στο Ταμείο Ανεργίας, να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου και μετά να περιμένουμε πότε θα πάμε στα προγράμματα εξαθλίωσης έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, πιέζονται, δεν έχει λήξει τίποτα ακόμη, δίνουμε τη μάχη για να τους ανατρέψουμε τις αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή ακόμη και στη ΔΥΠΑ υπάρχουν συγχύσεις για το αν το κάνουν σωστά, για τον ανέντιμο τρόπο που το κάνουν. Έχουμε εδώ και τέσσερα χρόνια που τους ζητάμε να εφαρμόσουν το νόμο που ήδη ψηφίσαν. Χρεοκόπησε το σχέδιο της κυβέρνησης σπαταλήσαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Εξαθλιώσαν μια ολόκληρη περιοχή. Μετράμε 800 θέσει εργασία λιγότερε. Χάθηκαν από τι τσέπε των εργαζομένων κατά επέκταση και από τι περιοχέ μα εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ αυτά τα τέσσερα χρόνια. Τα χωριά μα έχουν ερημώσει και τώρα ετοιμάζονται να ρίξουν βόμβα, να μεταναστεύσουμε. 1η Απριλίου, εάν δεν ανανεωθούν οι συμβάσει, οι επιπτώσει είναι οι εξή. Ένα. Δεκάδε συνάδελφοι είναι σε πρόγραμμα βασισμένοι στο ιατροφαρμακευτικό συμβόλαιο που είχαν το ιδιωτικό, που σημαίνει θα τους βρούνε μέσα στα ιδιωτικά νοσοκομεία με 700, και 800, με 700, 800 και 1000 ευρώ τη μέρα να χρεώνονται. Άνεργοι. Δεύτερο, στη μέση τη σεζόν θα σταματήσουν παιδιά να φοιτούν. Ποιο μπορεί να ανταπεξέλθει με το Ταμείο Ανεργία και να πληρώνει και φοιτητέ. Θα σταματήσουν φροντιστήρια. Θα κλείσουν σχολεία. Τρίτο, το εργοστάσιο αλλά και τα εργοτάξια μένουν αφύλακτα. Υπάρχει προπάνιο ακόμα στο εργοστάσιο. Υπάρχει ρεύμα στον οικισμό. Νερό. Μιλάμε για όχι για μετανάστευση, για προσφυγιά, για πόλεμο. Δεν περισσεύει κανείς από τη μάχη που ετοιμαζόμαστε. Ήδη η ανταπόκριση που έχουμε από εκατοντάδες σωματεία από όλη τη χώρα, τη στερεάς, η ανταπόκριση των εργαζομένων να γεμίζουν τα λεωφορεία πρέπει να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Κυριολεκτικά, την Πέμπτη, το απόγευμα στις 5 η ώρα, η Αθήνα να βουήξει από τη φωνή της Ρούμελης. Δεν θα τους περάσει. Μπορούμε και αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε. Είναι με το χέρι στη σκανδάλι με απασφαλισμένο το όπλο τους. Θα πάρουμε όλα τα μέτρα και νομικά και συνδικαλιστικά, αλλά η δύναμή μας είναι ο ίδιος ο λαός. Το μέτωπο η Λοκρίδα, οι φορείς που συμμαχούμε, θέλουμε να ζήσουμε στον τόπο μας. Με αυτό το πνεύμα σας καλούμε όλους και όλες να, να κλείσουν μαγαζιά για πια εργοστάσια επιχειρήσεις την πέμπτη μπαίνουμε όλοι στα λεφορία και πηγαίνουμε στην Αθήνα. Θα τους αναγκάσουμε σε υποχώρηση. Δεν θα τα παρατήσουμε. Εδώ θα ξανάρθουμε σε κάθε περίπτωση. Έξω από τη Λάρκο θα μας πάρουν νεκρούς. Δεν βγαίνουμε απολυμμένοι. Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος. Θα τα καταφέρουμε. Θέλω να ξαναευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα και το ΚΚΕ για τις πρωτοβουλίες, τις πολυμόρφες. Για την ερώτηση που έκαναν οι ευρωβουλευτές ξανά για να επανακινήσουν τις επιτροπές. Για όλο το σχεδιασμό θα τοποθετηθεί. Θα ήθελα να τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι από τα άλλα σωματεία και από το μέτωπο οι αγρότε που με την ευλογιά και αυτοί ξεκληρίζονται, δεν παίρνει άλλη ανεργία η περιοχή μα. Πρέπει να το χαμπαριάσουν. Και ενώ δεν είναι διατεθειμένοι να το χαμπαριάσουν, ξέρουμε και την ανάποδη. Δεν θα του περάσει αυτό το έγκλημα. Σα ευχαριστώ.